Little hands guided by huge talent. At age 10, Stelios Kerasidis has already conquered the concert hall stage. Μουσική για μένα είναι όλη μου ζωή. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα κόσμο χωρίς μουσική. Θα ήταν πολύ φτωχός. He's been acclaimed as a wunderkind and has given concerts the world over. He especially enjoys playing in his native Athens, here in September 2021. He's made the top 100 Global Child Prodigies list in the music category and has won numerous awards. He says he's never experienced stage fright. Πριν από μια μεγάλη συναυλία, εγώ ποτέ δεν έχω άγχος, δεν νιώθω άγχος. Χαίρομαι που θα παίξω στον κόσμο και θα με χειροκροτήσει. He's been surrounded by music all his life. His father, Fotis Kerasidis, is himself a pianist and piano teacher. Stelios was just 3 years old when Fotis taught him his first few notes and recognized his son's impressive musical talent. Από πολύ μωρό, όταν δίδασκα ή έπαιζα πιάνο με την ιδιότητά μου ως πιανίστας, έβλεπα το μικρό να ορμάει και να σκαρφαλώνει για να ψάχνει τους ήχους και αντί να κάνει αυτό που κάνουν συνήθως τα παιδιά, το κοπάνημα, αυτός έπιανε τη νότα και άφηνε τη συνέχεια του ήχου, δηλαδή την ταλάντωση της χορδής. Αυτό μου έδειχνε ότι έχει ένα μουσικό αυτή, που είχε ένα απόλυτο αυτή τελικά όπως βγήκε στην πορεία, που ήταν μια σοβαρή ένδειξη ότι έχει μια μουσικότητα μέσα του. Stelios is just starting fifth grade. After he's done his homework, he often takes out his beloved building blocks and plays with his two sisters. Then, of course, comes the daily hours of practice on the piano. Η μουσική για μένα είναι παιχνίδι. Είτε παίζω με τα παιχνίδια μου, είτε παίζω με το πιάνο, νιώθω το ίδιο. Το πρώτο κομμάτι του Στέλι μου το αφιέρωσε σε μένα και εγώ για αντάλλαγμα το ζωγράφισα το εξώφυλλο στο κομμάτι. Μου αρέσει πολύ όταν παίζει πιάνο και ειδικά χάρηκα πολύ που μου αφιέρωσε το πρώτο κομμάτι. Stelios was just 5 years old when he composed Veronica. Whenever something weighs on his mind, the young virtuoso expresses it through music. He also weaves very serious themes into his pieces. Η έμπνευση μπορεί να έρθει και από δυσάρεστα πράγματα, όπως ο πόλεμος, η πανδημία, η καταστροφή του περιβάλλοντος. Έτσι κι εγώ έγραψα το Anti-War Etude, μια αντιπολεμική σπουδή, που ήθελα να δώσω χαρά, κουράγιο και δύναμη σε αυτούς που υποφέρουν στο πόλεμο. Αυτά τα κομμάτια μέσω αυτής της παγκόσμιας γλώσσας για να δώσω ένα μήνυμα ειρήνης για να γίνει καλύτερος ο κόσμος. It's not always easy for Stelios to reconcile the demands of childhood and a stage career. Often, it seems like a tightrope walk in both minor and major.